στην άξονα, να σε εξηγήσω ένα-δύο πραγματάκια. Ένα. Αυτό το ταξίδι διήρξε 3 μέρες και δεν ήταν τόσο για διακοπές όσο απλά για να είμαι με την οικογένειά μου. Και 2. Για όσους μπορεί να τους φανεί περίεργο ότι το βίντεο είναι voiceover, προειδοποιώ ότι έχω τραβήξει πολύ λίγα πλάνα που μιλάω μπροστά στην κάμερα, επειδή ακριβώς είμαι με τους γονείς μου. Οπότε, αν κάποιος δεν τρελαίνεται για voiceover βίντεο, καλό είναι να το προσπεράσει. Πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ, παιδιά, βλέπετε ό,τι μπόρεσα να τραβήξω για να σας δείξω και λίγο την πάρο. Και φτάσαμε στην άξο. Και όσο εγώ σας δείχνω την υπεροχότατη και μοναδική πορτάρα, εμείς τσακωνόμαστε με τη λιμενικό πριν καν πατήσουμε το πόδι μας στην άξο. Και αυτό γιατί έγινε ένα περιστατικό κατά το τέλος του ταξιδιού μας με την ακτοπλοϊκή εταιρεία όπου ταξιδεύαμε και για λόγους ευνόητους δεν θα σας πω ποια ήταν. Παρά αυτά, το ταξίδι μας ήταν καλό και ευχάριστο και θα ήταν ακόμη καλύτερο αν είχα μπορέσει να κοιμηθώ, αλλά δυστυχώς κάποιος σούρλιαζε. Επόμενο πιο ευχάριστο κλιπ, αλλά και πιο ευχάριστη μέρα η επόμενη, όπου πάμε για μπάνιο. Ορίστε και υπέροχη φωτογραφία που με τράβηξε η μαμά μου. Ευχαριστώ πολύ, μαμά. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, παιδιά μου, τσεκάρω ότι όντως έφυγαν οι γονείς μου από το σπίτι για να μην με περάσουν για τρελή που μιλάω μόνη μου σε μια κάμερα. Πού να ξέρουν ότι μιλάω σε εσάς, ρε παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι πριν πάω στο χωριό, 2 πράγματα ζήτησα τον μπαμπά μου. 1. Να πάμε να μαζέψουμε σίκα και 2. Να πάμε για ψάρεμα. Δυστυχώς το δεύτερο δεν έγινε γιατί δεν είχε καλό καιρό. Αλλά εδώ με βλέπετε πανέτοιμη για το χωράφι. Παιδιά, όπως βλέπετε, διαφορετικός ρουχισμός. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στα χωράφια. Όπως σας είπα, 2 πράγματα ζήτησα τον μπαμπά μου. Και πάμε να δούμε γενικότερα. Λατρεύω τα σίκα. Δεν ξέρω ποιος από εσάς συμφωνεί, αλλά εγώ λατρεύω τα σίκα. Οπότε ευελπιστώ να έχουν βγει σίκα. Και θα πάμε τώρα με τους γονείς μου. Είμαι full με αμφίεση. Παντελόνι μακρύ, αθλητικό. Γιατί ξέρετε, όσοι μαζεύετε σίκα, πρέπει να καλύψετε όλο το δέρμα σας. Γιατί ξέρετε, αυτό το γαλατάκι που βγάζουν, άμα κάτσει πάνω στο δέρμα σου, είναι άστα να πάνε. Έχει σφαγούρα για πάντα. Οπότε πάμε, θα σας πάρω μαζί. Ελπίζω να έχει σίκα και να είναι γλυκά. Πάμε. Μπαξέ μου ζητάτε, μπαξέ σας δείχνω. Εδώ βλέπετε επαγγελματικό μπαξέ, όχι αστεία. Το βλέπετε, έτσι. Εδώ έχει μελιτζάνες, εδώ ντομάτες. Προς τα εκεί είχε ντοματίνια, κολοκύθια που σας τα έδειξα. Και πάμε να δούμε τη στερά. Ου, ένα πεπόνι! Wow! Έτσι θα βγουν για τα καρπούζια. Αυτό είναι καρπούζι! Καλά, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι! Έχω εντυπωσιαστεί από τη δουλειά που έχει κάνει ο θείος μου και είναι super wow! Πάμε να δούμε τις κολοκύθες. Μου λέει έχουν γίνει τεράστιες. Και όντως έχουν γίνει τεραστιώδες. Νομίζω αν είχαμε Halloween σε αυτή τη χώρα θα ήταν ό,τι καλύτερο να τις φτιάξουμε. Τρομερό! Από εκεί, παιδιά, έρχεται το νερό και φτάνει στα χωράφια. Τρομερό! Πάει προς τα κάτω, προς τα εκεί που είναι τα χωράφια. Τέλειο. Πόσο ωραία μυρίζει! Μπορεί να μην μαζέψαμε σίκα, αλλά θα μαζέψουμε ρίγανη. Και παιδιά μου, εδώ βλέπετε τα καλούδια που μας έδωσε ο θείος μου και ο υπέροχος λόγος του να έχεις μπαξέ. Ντοματούλες, ρίγανη, φασολάκια, αγκουράκια, ένα πεπόνι το οποίο μύριζε καταπληκτικά, ντοματίνια που ήταν λες και έτρωγες φρούτο, βλίτα και ήμουν τόσο τυχερή γιατί πέρασε ένας φίλος του μπαμπά μου και μας έφερε σίκα. Το βλέπετε. Είναι πάνω εκεί δεξιά και το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο εδώ. Αλήθεια, λέει. Τόσο σοβαρό είναι. Μα είπαν ότι κενώσανε. Τι δεν έχει τώρα. Δεν του αφήνουν να περάσουν το δρόμο. Να περνάει ένα από το δρόμο.
το άφησα αυτό το κλιπ γιατί είναι κάτι που δεν το βλέπεις κάθε μέρα. Όχι ότι είναι αξιοθέατο, αλλά για να δούμε κι εγώ μαζί με εσάς πόσο δύσκολη δουλειά είναι αυτή του να σβήνεις φωτιές. Εκείνη τη μέρα ήταν παραμονή 15 Αυγούστου και έτσι πήγαμε στην εκκλησία στο χωριό της μαμάς μου. Το χωριό αυτό ήταν πολύ κοντά εκεί που έπιασε φωτιά. Το βράδυ συνέχισε να φυσάει αρκετά και από την αυλή της εκκλησίας μπορούσες να δεις μικρές αιστείες φωτιά να ξαναπαίρνουν ζωή. Ήταν λίγο τρομακτικό. Βέβαια δεν μπορούσα να τραβήξω κάτι γιατί η κάμερα δεν είχε μπαταρία και εμείς δεν είχαμε ρεύμα για να τη φορτίσω λόγω της φωτιάς. Και έτσι ήρθε η μέρα της επιστροφής. Αντίο χωριουδάκι μου, μπορεί να μην ήρθα για διακοπές, αλλά η αλήθεια είναι ότι η ζωή του χωριού σε κάνει να χαλαρώσεις, θες δε θες. Θα τα πούμε ξανά πολύ σύντομα, ελπίζω. Πάμε τώρα στον δρόμο για τη χώρα, όπου βρήκαμε και κάποιους απρόσμενους κατοίκους στο δρόμο.